Ονομάζομαι Ελευθέρης Χατζιωάννου, είμαι στην ηλικία των 35 ετών, ζω και κατοικώ στην Κύπρο και εξασκώ το επάγγελμα του personal trainer. Σαν personal trainer είμαι γύρω στα 12 χρόνια, έχω καταφέρει να αλλάξω αρκετών ατόμων τη ζωή τους μέσα από το επάγγελμά μου, όπως να οδηγηθούν σε αυτό που θέλουν και να γίνουν ένα καλύτερο version αυτό που ήτανε. Μπαίνω στο Nomads για το απλούστατο λόγο της εμπειρίας. Μ' άρεσε να πολεμάω. Κλειδώνω το στόχο μου. Είμαι πολύ αποφασιστικός. Είμαι ανταγωνιστικός, εξωστρεφής. Γενικότερα με διακατέχει μια αυτοεπίθεση που αυτό με κάνει να ζω όλο και καλύτερα τις εμπειρίες της ζωής μου. Μέσα από αυτό το παιχνίδι θα ήθελα να δω τα όρια του εαυτού μου. Η ασφαλή ζώνη ενός ατόμου πρέπει να σπάει. Και με αυτό το παιχνίδι η δική μου ζώνη σπάει. Η παίχτρια που μου αρέσει περισσότερο στο όνομα της είναι η Βασιλική Μιλιούση, γιατί είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα μου. Δυνατότερο παίχτη στο όνομα της είναι η Αποστολή Ζώη. Γιατί πραγματικά διαθέτει και το μυαλό και την ικανότητα να ηγείται της ομάδας και είναι και πολύ ανταγωνιστική. Το παίχτη που συμπαθώ περισσότερο είναι το Μιχάλη Ζαμπίδη, γιατί είναι ένα παιδί που συνεχώς χαμογελά ό,τι και να γίνεται και βασικά είναι έξω καρδιά. Με τον παίχτη του νούμας που πιστεύω ότι δεν ταιριάζω πιο πολύ είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Το χαρακτηριστικό που πιστεύω δεν έχει ο Δημήτρης είναι να μπορεί να οθήσει τους παίχτες με διαφορετικό τρόπο προς την νίκη. Η μεγαλύτερη μου δυσκολία πιστεύω στο νόματς θα μου λείψει η οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Αυτό μόνο. Δεν θα μου λείψει ούτε το φαγητό, ούτε η έλλειψη ύπνου, ούτε τίποτα. Αυτό μόνο. Τα παιδιά μου. Ο στόχος μου στο παιχνίδι αυτό είναι να φτάσω μέχρι τον τελικό για να κερδίσω το έπαθλο. Στη ζωή μου δεν έμαθα να χανώ. Το προσωπικό μου μότο είναι το It's you versus you. Ο μόνος μου αντίπαλος στο νόματς είναι αυτός μου και τίποτα άλλο. Δεν φοβάμαι τίποτα στο νόματς. Μπαίνω μέσα για να κάνω αυτό που ξέρω. Ελευθέρη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Γρηγόρη. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι. Καλώς ήρθες στο Nomads. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι τα συναισθήματα? Ανάμειχτα τα συναισθήματα. Αγωνιώ να δω πώς γίνεται όλο αυτό, να ζήσω την εμπειρία, το αγώνισμα. Είμαι έτοιμος. Πώς πιστεύεις ότι θα σε αντιμετωπίσουν τα παιδιά? Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο μετά από ένα-ενάμιση μήνα παιχνιδιού να μπω σαν καινούριος παίχτης. Έχω έρθει εδώ για να διεκδικήσω ό,τι διεκδικάνε και τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα ο καλύτερος κερδίζει. Ήταν μια απόφαση της παραγωγής του Nomads, αφού έχει το δικαίωμα μέσα στις 6 εβδομάδες να βάλει κάποιον παίκτη και ειδικά μετά την απόφαση της γιατρού να φύγει ο Νικόλας. Φοβάσαι πως θα σε αντιμετωπίσουν? Όχι, δεν φοβάμαι. Απλά θα δω την αντιμετώπιση και αναλόγως θα πράξω. Δεν περίμενα να με αντιμετωπίσουν, ούτε περιμένω να με αντιμετωπίσουν με ανοιχτές εγκάλες. Φυσικά από μένα εξαρτάται. Τους δικαιολογείς αν δεν σε αντιμετωπίσουν με ανοιχτές αγκάλες? Τους δικαιολογώ, γιατί εγώ σαν άνθρωπος δεν έμαθα να κρίνω κανένα. Άρα αν με κρίνουν ότι δεν έπρεπε να είμαι εδώ, είμαι εδώ. Και από εκεί και πέρα θα τα πούμε στην πίστα. Αυτό το δίνεις στους ωκεανούς και αυτό στη φωτιά. Τέλεια. Να είσαι καλά, θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Ευχαριστώ.